Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, αλλά σίγουρα κάνει συνεχώς βήματα μπροστά. Μία από τις ομάδες που κάνουν εξαιρετική δουλειά και τα αποτελέσματα το δείχνουν είναι ο Στέρας Τρίπολης, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε την άνοδό του στην Α Εθνική. Καλωσορίζω λοιπόν τον προπονητή της ομάδας, τον Γρηγόρη Παναγιώταρο. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την άνοδο. Μας ακούς? Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ για τις ευχές και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Πριν από λίγες ημέρες κλείσατε πετυχημένα τη σεζόν με την άνοδο στην Α Εθνική, έστω και μέσω των μπαράζ, έστω δηλαδή και αν χρειάστηκε λίγο παραπάνω καθυστέρηση. Φαντάζομαι ότι αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή για την ομάδα, σωστά? Ξεκάθαρα, ναι, αυτός ήταν ο στόχος. 3 Σεπτεμβρίου που συγκεντρωθήκαμε και ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, αυτός ήταν ο στόχος, το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο στόχος και υλοποιήθηκε. Νέα σεζόν, νέα όνειρα. Ποια είναι αυτά για τον Αστέρα? Νομίζω ότι τα όνειρα και το όραμα του Αστέρα το έχει εκδηλώσει και το έχει αναφέρει ξεκάθαρα και οι δύο ιδιοκτήτες της ΠΑΕ, και ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης. Και το όραμά τους είναι να δούμε τη γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης όσο πιο ψηλά γίνεται, να πρωταγωνιστεί, να κάνει αντίστοιχα βήματα όπως και η ιατρική ομάδα τα 16 χρόνια που βρίσκεται στην Α Εθνική. Μιας και αναφέρθηκε στους δύο κυρίους που είναι ιδιοκτήτες της ομάδας, τον κύριο Μπάκο και τον Καϊμενάκη, πόσο σημαντικό είναι ειδικά για μια ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου να έχει την διοικητική σταθερότητα που έχει ο Αστέρας Τρίπολης? Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω, από εκεί ξεκινάνε όλα, διότι η σταθερότητα αυτή που υπάρχει σε διοικητικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να δουλεύουμε απερίσκεπτοι, να μην αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα, να μην μας λείπει τίποτα, ούτε σε εμάς τους προπονητές, ούτε στους παίχτες, ούτε στους φιλάθλους, από εγκαταστάσεις, από υλικό, από την διαμονή μας κατά τα παιχνίδια, τα πάντα είναι όλα άψογα, οπότε μένουμε απερίσκεπτοι στο έργο μας. Και απερίσπαση σε αυτό. Αν γύρναγες πίσω τώρα το χρόνο, εντάξει, ο Αστέρας την πήρε την άνοδο. Ποια θα ήταν η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή σας μέσα στην σεζόν? Νομίζω η καλύτερη στιγμή είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα, έτσι, mm-hmm. η μέρα που στέφθησε πρωταθλητής. Η χειρότερη θα έλεγα ήταν όταν με την ομάδα του Φίδων Άργους που διεκδικήσαμε μαζί την άνοδο στην Α Εθνική, σε όλα τα παιχνίδια μάλλον παίξαμε και στα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε αντίπαλοι, μάλλον στα τρία από τα τέσσερα, στο τελευταίο δεχτήκαμε γκολ, στα τρία από τα τέσσερα δεχτήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις, στο 92, 93 και στα τρία παιχνίδια. Το ένα το κερδίσαμε, συν αυτό που κερδίσαμε τώρα το τελευταίο, τα άλλα δύο τα χάσαμε στο 93. Και μάλιστα το προηγούμενο που παίξαμε στην έδρα του Φίδων Άργους στο Κιβέρι, μέχρι το 92 και 30 δευτερόλεπτα ήμασταν πρωταθλητές και ξαφνικά με ένα αυτογκόλ βρεθήκαμε πάλι να διεκδικούμε το πρωτάθλημα από την αρχή. Βάλε μας λίγο στον κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είναι διαφορετικό να είσαι προπονητής σε μια γυναικεία ομάδα? Δηλαδή, ποια είναι η ρουτίνα ενός προπονητή γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου? Συγχώραμε για την ερώτηση, αλλά είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο το γυναικείο ποδόσφαιρο, στην Ελλάδα όχι τόσο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχική μου τοποθέτηση στην ομάδα τη γυναικεία ως προπονητής, τα πράγματα μου φάνταζαν όλα εντελώς διαφορετικά. Τίποτα δεν έμοιαζε ίδιο με μια αντρική ομάδα ή με μια ομάδα, ένα γκρουπ των ακαδημιών που είχα συνηθίσει να εργάζομαι. Στην πορεία όμως αυτό αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα, γιατί ήταν κάτι εντελώς το διαφορετικό, ήταν ένας στόχος που θέλαμε να επιτευχθεί και έτσι αναγκάστηκα κι εγώ να ψάξω να βρω άλλους τρόπους και άλλους κώδικες ώστε να επικοινωνώ με τα κορίτσια σωστά, να με αντιλαμβάνονται και να τους αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Θεωρώ καθοριστικό ότι για να μπορείς να είσαι σωστός και να μπορείς να βοηθάς την ομάδα, να τα καθοδηγείς τα κορίτσια, πρέπει να μπεις στη λογική, να τους δίνεις αυτό που πρέπει να μάθουν στο σωστό χρόνο, όταν αυτές είναι έτοιμες, και να είσαι πιστικός για αυτό που κάνεις στον απόλυτο βαθμό. Τα κορίτσια mm-hmm. δεν θα σου χαριστούν σε τίποτα. Θα ψάξουν μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό να δουν αν είσαι σε κάτι λάθος. Και νομίζω ότι όταν τα κορίτσια κατάλαβαν ότι αυτά που τους μάθανα ή προσπαθούσαν να τους μάθουν, εν πάση περιπτώσει, ήταν χρηστικά για να πετύχουμε το στόχο μας, ανταποκρίθηκαν πλήρως και έκτοτε είχαμε θέσει τον τρόπο που θα λειτουργούμε ξεκάθαρα και πάνω σε αυτό πατήσαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και τελευταία ερώτηση, coach, για να σε αποδεσμεύσω. Αν θα μπορούσες να επιλέξεις ένα πράγμα
το οποίο με ένα μαγικό τρόπο θα το έλυνες αύριο και αυτό θα βοηθούσε το άθλημα να πάει μπροστά. Ποιο θα ήταν αυτό? Νομίζω ότι θα προσπαθούσα να βάλω μυαλό και να δείξω, να δώσω ωριμότητα και τρόπο, σωστό τρόπο σκέψης στους παράγοντες και σε όλους αυτούς που διοικούν το ποδόσφαιρο γενικότερα και σε υψηλά κλιμάκια, ώστε να δουν το ποδόσφαιρο με άλλο τρόπο, όχι με αυτόν τον τρόπο τον πλήρως ανταγωνιστικό, που δεν προάγει το άθλημα, αλλά ίσα ίσα το γυρνάει και χρόνια πίσω ίσως κάποιες στιγμές με τις συμπεριφορές, με δηλώσεις, με τέτοιους τρόπους που δεν συνάδουν με το άθλημα και με την ευγενή άμυλα. Coach, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.